Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Μας έχουν παραπιάσει οι ζέστες, μπορώ να πω. Δεν αντέχω άλλο. Ακόμη δεν μπήκε το καλοκαίρι και πέρα που έβρεχε και λέγαμε άντε λίγο ζεστούλα να πάμε θάλασσα. Πραγματικά, παιδιά, νιώθω ότι δεν την ήθελα αυτή τη ζέστη. Δεν ήμουν προετοιμασμένη. Δεν πειράζει. Αρκεί ότι έγινε το μεγάλο βήμα, παιδιά. Βγάζουμε τις μάσκες στον εξωτερικό χώρο. That means what? Ήρθα με βίντεο το οποίο περίμενα πραγματικά να σας το κάνω τόσο πολύ καιρό. Ναι, αυτό το βίντεο που διαβάζετε στον τίτλο έπρεπε να το δείτε αυτή τη χρονική στιγμή ακριβώς. Ακριβώς νομίζω, γιατί μπορείτε επιτέλους να φορέσετε κραγιονάκια. Μπορείτε να βγείτε και να είστε κουκλάκια. Δηλαδή, επιτέλους, δηλαδή φοράμε κραγιονάκι και δεν μας νοιάζει αν θα το βγάλει μάσκα. Τώρα αν θέλετε να μπείτε σε κατάστημα, μην φορέσετε κραγιονάκι, τι να σας κάνω. Έχουμε και λίγους περιορισμούς. Περάσαμε και ένα COVID, όχι εγώ, όλος ο κόσμος. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω πραγματικά. Θα μου το συγχωρήσετε, αλλά πραγματικά πίστευα ότι θα αντέξω να κάνω χωρίς κλιματιστικό βίντεο, αλλά όπως κατάλαβα ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορεί να περάσει και να μην βάλω το κλιματιστικό. Αν ακούτε δηλαδή έναν ήχο κάπου να υπάρχει, έναν έτσι λευκό ήχο, μπορεί να σας νανουρίζω και λίγο, αλλά ναι, εγώ είμαι με το κλιματιστικό μου, δεν μπορώ παιδιά, πραγματικά έχω σκάσει, έχω βγάλει την μπέμπελη, έβαλα και το κιμονό σήμερα, να σας υποδεχτώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σε αυτό το βίντεο, το λέω από τώρα, δεν συμπεριλαμβάνονται τα matte ink, γιατί έχω κάνει ολόκληρο βιντεάκι το οποίο έχω όλα μου τα matte ink για να τα δείτε, τα οποία και εκείνα είναι πάρα πολλά, πραγματικά όμως. Συμπεριλαμβάνονται πάρα πολύ διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικά κραγιόν. Θα ξεκινήσω με τη Maybelline, να φεύγουν σιγά σιγά εταιρεία προς εταιρεία πράγματα. Από Maybelline έχω τα Color Sensational. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα παιδιά κραγιόν είναι σε βουτυρένια μορφή. Μυρίζουν όλα μα όλα μπισκοτάκι. Θα σας δείξω, το συγκεκριμένο είναι η απόχρωση 540 και είναι ένα ωραίο φουξάκι. Λοιπόν, θα το κρατήσω, μου άρεσε. Καλά το έβαλα, δεν ξέρω. Εντάξει, έξω δεν φοράω τέτοια χρώματα, τώρα έτσι όμως μου άρεσε πως με είδα. Λοιπόν, 540, μου αρέσουν πάρα πολύ όλη η σειρά της Color Sensation, τη χρησιμοποιώ και σε νύφες. Η αγαπημένη μου απόχρωση είναι η 630 Velvet Beach. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, ένα ρόζο μπεζοπό χρώμα. Δείτε τι ωραίο που βγαίνει. Έχει τέλεια ενυδάτωση, όμως χομυρίζουν παιδιά. Από την ίδια σειρά έχει και με glitter. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 132. Είναι αυτή, είναι λίγο πιο γλιτεράτη μόνο, δηλαδή βγάζει πολύ ελάχιστο χρώμα. Βλέπετε τι ωραία που στρώνει. Δεν θα τα φορέσω όλα στα χείλια μου, θα σας φοράω ένα από κάθε σειρά ή μπορεί και κανένα. Καλά τα λέω. Λοιπόν, και έχω και επίσης έτσι μπεζορόζ. Το συγκεκριμένο είναι το 107. Είναι σχεδόν διάφανο αυτό το συγκεκριμένο. Έτσι βγαίνει, ένα πολύ απαλό ροζάκι. Ίσα να ενυδατώσει τα χείλη και να φαίνονται λίγο πιο juicy. Πάντως γενικά προτείνω ανεπιφύλακτα να πάρετε, αν θέλετε, ενυδατικό κραγιόν από αυτή τη σειρά. Είναι εξαιρετικά όλα και τα αγαπώ πάρα πολύ. Αυτά. Συνεχίζω με τα Lifter Gloss, τα οποία έχετε δει σε πρόσφατο βίντεο μου κιόλας. Έχω την απόχρωση 010, είναι η καινούργια συλλογή που έχει βγάλει η Maybelline. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι ένα έτσι iridescent beige gloss. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, έχουν υαλουρονικό μέσα και τα χείλια είναι τόσο ενυδατωμένα και επίσης μου σχομυρίζουν τέλεια. Και έχω και την απόχρωση 006, η οποία είναι ένα rose έτσι baby pink, κάτι τέτοιο. Έχουν τρελή κάλυψη, μπορείτε να το δείτε ότι για γλώσσα είναι, ας πούμε, πάρα πολύ καλυπτικό, εξαιρετικό. Το χρώμα λίγο δεν με ενθουσιάζει το συγκεκριμένο, αλλά
έχει τύχει σε μακιγιάζ μου να μου αρέσει πάρα πολύ συνδυαστικά με το μάτι που έχω κάνει, ας πούμε. Τα συστήνω, μου άρεσαν πάρα πολύ και είναι και πολύ οικονομικά. Γιατί όχι, και έχουν πάρα πολύ ωραίο πινελάκι επίσης. Συνεχίζω με αγαπημένη Maybelline και έχω Super Stay 24 ώρες. Παιδιά, αυτό με έχει βγάλει πραγματικά 24 ώρες. 24, ήταν γύρω στις 16 ώρες σε γάμο. Ασπροπρόσωπη, είναι η απόχρωση 640. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση και πάρα πολύ σταθερό, παιδιά. Δείτε τι ωραίο. Ματάρι και μετά περνάς από πάνω, έχει από την πίσω πλευρά αυτό εδώ, το οποίο μοιάζει με lip balm. Δεν είναι lip balm όμως, είναι ένα σταθεροποιητικό, το οποίο το κρατάει όλη μέρα, όλη μέρα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία τα χείλη, ούτε τα νιώθεις στεγνά ούτε τίποτα και μένει εκεί για πάντα, πραγματικά. Είναι σαν ένας συνδυασμός του matte ink, απλά σαν να το φτιάχνεις μόνος σου κάπως. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω, σε σταθερότητα τέλος πάντων τόσο πολύ σταθερό είναι. Maybelline, 24 ώρες, super stay, η απόχρωση όπως είπα 640. Από το τραπέζι δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ink crayon. Αυτά δεν σας τα έχω δείξει, αλλά η αλήθεια είναι πως η μόνη απόχρωση που φοράω είναι αυτή εδώ η συγκεκριμένη, είναι η 10. Λοιπόν, δείτε λίγο πως είναι από μπροστά. Εγώ τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και σαν κραγιόν γιατί είναι πολύ ενυδατικά. Λοιπόν, αυτή είναι η απόχρωση 10 που εγώ χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Συνεχίζω με την επόμενη πιο φορέσιμη απόχρωση, η οποία είναι η 20. Είναι αυτό εδώ που έχει πιο πορτοκαλί τόνους. Γενικά έχουν πάρα πολύ ωραία σταθερότητα και κρατάνε πάρα πολύ ωραία στα χείλη. Και ενυδατωμένα τα κρατάνε. Είναι αυτή εδώ. Συνεχίζω με κόκκινες αποχρώσεις. Έχω την 50 και τη 45. Βάζω 45 πρώτα, να πάμε αριθμητικά. Ένα ωραίο κοκκινάκι, άλλο κοκκινάκι, το 50, το οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει, όπως βλέπετε είναι ολοκένουριο. Μου φαίνεται πολύ σκούρο βασικά για εμένα. Και φουξίζει κάπως, δεν ξέρω, έχει έτσι κάτι τέτοιους υποτόνους. Και μετά νομίζω όλα αυτά που θα σας δείξω εδώ και πέρα δεν τα έχω βάλει. Λοιπόν, έχω 55, που είναι ένα μπορντο μόβο τέτοιο. Αυτό εδώ είναι. Το 65 που είναι ένα πιο σκούρο από εκείνο που είδαμε πριν. Παιδιά, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για περίγραμμα για κραγιόν σας, ας πούμε, αν έχετε κάποιο σκούρο χειμώνα. Αυτό εδώ είναι. Και μυρίζουν και αυτά πάρα πολύ όμορφα. Γενικά τα κραγιόν της Maybelline έχουν πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές, πάρα πολύ ωραίες. Το 60 νούμερο είναι αυτό εδώ. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό, αλλά είναι διαφορετικά. Βασικά αυτό μοβίζει λίγο περισσότερο. Και τέλος τα δύο ροζάκια μας. Αυτό το φοράω καμιά φορά και καμιά φορά το φοράω και με το πρώτο, το δεκάρι δηλαδή, σε μίξη. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 30. Ένα όμορφο ροζάκι είναι, όπως βλέπετε, απαλούτσικο. Και τέλος η απόχρωση 35. Πού να τη βάλω? Ένα πολύ έντονο φουξάκι. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε ούτε ένα από αυτά και φοράτε γενικά έντονες αποχρώσεις, πάρτε και έντονες αποχρώσεις. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία και πολλά σταθερά. Πολύ σταθερά. Λοιπόν, αλλά αν δεν φοράτε πολύ έντονες αποχρώσεις, δοκιμάστε τη 10 την απόχρωση και πραγματικά θα σας εκπλήξει. Είναι τέλεια. Κάθε φορά που τη φοράω, καταρχάς τα χείλια μου φαίνονται πολύ πιο juicy γιατί μπαίνει μέσα στις λεπτές γραμμές και δεν τις δείχνει καθόλου. Είναι πολύ ενυδατικό. Αυτό μου αρέσει εμένα με τα ενυδατικά κραγιόν. Και έτσι από σπόντα πληροφοριακά έχω και ένα της L'Oréal, το οποίο δεν γράφει το νούμερό του βέβαια πάνω και με νευριάζει που δεν το γράφει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι με caramel, κάπως έτσι το γράφει μες στο site. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι ενδιάμεσο από το δεκάρι και το εικοσάρι. Τώρα θα σας το δείξω εδώ. Είναι επίσης έτσι σαν κραγιόν, αλλά πάλι ενυδατικό. Όχι τόσο σταθερό όμως όσο τα ink crayon. Και πάλι είναι στην ίδια μορφή, γυρνάω και κλείνω. Όλα αυτά της Maybelline, να ξέρετε, βγαίνει από πίσω το κομματάκι και είναι ξύστρα για να τα ξύνετε. Πολύ ωραίο, πολύ βολικό.
το πάτος βγαίνει, αν δεν το ξέρατε. Συνεχίζω με άλλη μια οικονομική εταιρεία και συνεχίζω φυσικά με την NYX. Λοιπόν, από NYX έχω τα Liquid Sweat. Τα συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη απόχρωση είναι εδώ η Mauve. Swap λέγεται αυτή η απόχρωση. Είναι τέλεια. Πραγματικά κάθε φορά που το φοράω όλοι ενθουσιάζονται. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοβό τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Όλα εννοείται θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Μην αγχώνεστε καθόλου αν χάσετε κάτι ας πούμε στο βίντεο. Και επίσης έχω και την απόχρωση Stone Fox. Πολύ ωραία απόχρωση. Περίεργη. Αχ, τρέχει καλέ. Γκρι. Αλλά παιδιά, εκθαμβωτική κάθε φορά που τη φορά, δεν ξέρω, είναι τόσο μοναδική αυτή η απόχρωση. Βέβαια παλιά ήμουν λίγο πιο θαραλέα, φέτος δεν τη φόρεσα καθόλου. Βέβαια φέτος να μου πεις τι να φορέσει αφού τώρα βγάζαμε τις μάσκες. Και να τη φορούσα τι θα γινόταν, τίποτα. Λοιπόν και συνεχίζω. Από τη σειρά Butter Gloss έχω αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι η Thes Lesses. Η οποία είναι gloss εννοείται όπως είπα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο gloss. Επίσης κάθε φορά που το φοράω όλοι με ρωτάνε τι είναι αυτό το gloss, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη πυκτότητα. Είναι πολύ pigmented. Από NYX γενικά έχω διάφορα κραγιόν. Γενικά έχω διάφορα κραγιόν, τα οποία όμως δεν σας τα δείχνω όλα μα όλα μα όλα. Σας δείχνω μόνο αυτά που φοράω και αξίζουν και πραγματικά τα εμπιστεύομαι. Γιατί δεν έχει νόημα. Κάποια τα έχω απλά στο σιρτάρι και δεν τα αγγίζω καν, ας πούμε. Λοιπόν, και συνεχίζω με το Soft Matte Lip, το οποίο το έχω πάρει, παιδιά, άπειρες φορές. Είναι η τέλεια απόχρωση για μένα. Είναι η Cairo. Είναι matte, είναι βουτυρένιο, είναι τέλειο. Και είναι αυτό εδώ. Με ένα περίγραμμα, δηλαδή, το στέλνεις αλλού. Είναι τελείως beige, το βλέπετε, αλλά είναι... Και έρχεται στο παιχνιδάκι η Kiko Milano φυσικά. Αλλάζω εταιρείες, βλέπετε, έτσι σαν... πώς το λένε? Α, την πανημία. Σαν τα πουκάμισα. Εγώ αλλάζω εταιρείες σε τα πουκάμισα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε Kiko Milano Hydra Gloss. Έχω δύο από αυτή τη σειρά. Τα συστήνω ανεπιφύλακτα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου gloss και πολύ οικονομικά. Επίσης το είδατε πολύ πρόσφατα σε βίντεό μου. Λοιπόν, έχω την απόχρωση 19, η οποία είναι ένα απλό gloss beige, πολύ απλό, καθόλου κάλυψη, σχεδόν τίποτα, έτσι ένα ημιδιάφανο, στην ουσία beige είναι, αλλά είναι sexy. Αυτό θα πω. Και μετά το πολύ αγαπημένο που το έχω πάρει εννοείται ήδη δεύτερη φορά, χωρίς να το τελειώσω, είναι το νούμερο 17, το οποίο έχει και σήμερα μέσα. Κάθε φορά που φοράω αυτό στα χείλια μου νιώθω θεάρα. Εγώ νιώθω θεάρα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία και τα δύο, να ξέρετε. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίες οι σειρές της Kiko Milano με τα gloss της. Θα σας στείλω επίσης ανεπιφύλακτα. Συνεχίζω με τα Velvet... Συνεχίζω με τα Velvet Passion, τα οποία πάλι έχω δύο από Kiko Milano. Έχουν πάρα πολύ ωραίο package, πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι μαγνητικά. Γενικά νομίζω η Kiko Milano έχει πολύ ωραίο στήσιμο. Παρ' όλα αυτά με τα συγκεκριμένα κραγιόν δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, έχω τις αποχρώσεις 3.32 και 3.37 και 3.27. Είναι ένα σκούρο καφέ, το οποίο εγώ συνήθως βάζω για περίγραμμα, αυτά τα δύο τα βάζω μαζί γενικά. Είναι ένα πολύ σκούρο γκρι καφέ. Έτσι. Και μαζί έχει και το beige αυτό εδώ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σαν απόχρωση, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ εκείνο της NYX που σας έδειξα πριν. Είναι αυτό εδώ. Αλλά είναι καθόλου σταθερά. Ενώ έχουν πάρα πολύ ωραία εφαρμογή στα χείλη και αυτά, μετά από λίγο εξαφανίζονται, δεν ξέρω, και σουφρουλιάζουν, δεν ξέρω πώς θα το πω. Μαζεύουν, τέλος πάντων, γίνονται τρίματα. Δεν μου αρέσει αυτό. Και δεν στεγνώνουν ποτέ. Άντε να πω ότι παίρνω Velvet, να πω ότι είναι Velvet. Velvet είναι αυτό, ενώ να μην είναι matte. Ναι, αυτό είναι matte, υποτίθεται. Τέλος πάντων,
δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν τα πολύ προτείνω, αλλά εντάξει. Επίσης έχω δύο συλλεκτικά. Το ένα είναι το Holiday Gems που σας είχα δείξει, το οποίο δείτε εδώ τι τέλειο package που έχει. Και φυσικά αυτό είναι το ότι καλύτερο, έτσι. Η μοναδικότητά του. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορείτε να τα βρείτε αυτά, γι' αυτό δεν σας λέω καν αριθμούς, δεν θα τα βάλω ούτε στην περιγραφή, απλά σας τα δείχνω έτσι για να τα έχουμε, να τα βλέπουμε, που λένε. Και θα σας δείξω και ένα ακόμα συλλεκτικό, το οποίο είναι ο Lip Balm, που σας το έχω ξαναδείξει επίσης, ξαναλέω, σε άλλα βίντεο. Το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι από τη Valentine στην σειρά, και αυτό είναι έτσι, πόσο τέλειο. Δεν έχουν καν αποχρώση, αυτό δεν έχει καν απόχρωση, το άλλο έχει κόκκινο είναι, με ειδιδίζον. Συνεχίζω με ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι pencil από Kiko Milano, το οποίο μπορείς να το βάλεις πάνω από τα κραγιόν σου και είναι ημιδιάφανο, αλλά δείτε λίγο. Είναι σαν ένα gloss, αλλά αφήνει αυτό το ειδιδίζον, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο αν θες να το βάλεις πάνω από το κραγιόν και έχει μέσα σαν μπλε υποτόνους, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα αυτό το σίμερ. Και η κολλητή μου είχε φέρει από το Μιλάνο, πριν έρθει ακόμα η Kiko Milano στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ ήρθε, να μην μπλεκόμαστε κι εμείς. Μου είχε φέρει αυτό εδώ, το οποίο είναι μπλε. Είναι πάρα πολύ τολμηρό, μάτι είναι. Μοιάζει πάρα πολύ με τα Hydra Gloss σε εμφάνιση, αλλά το συγκεκριμένο είναι το Instant Color Matte Liquid, η απόχρωση 13, και είναι αυτό εδώ το μπλε το... Πώς να το πω, το μπλε του Big του στυλό. Διαφήμιση, no sponsor video. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Για καμιά σκιά έκανα eyeliner εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ θεραλέο τώρα για μένα. Δεν ξέρω, φέτος δεν φοράω τόσο... Δεν είμαι τόσο γενναία να βάλω τόσο έντονα χρώματα. Μετά συνεχίζουμε με Too Faced. Στην Too Faced έχω μόνο αυτά τα τέσσερα, τα οποία είναι και αυτά συλλεκτικά. Είχαν βγει τα Χριστούγεννα και μου το είχαν πάρει, μου το είχε πάρει ο Secret Santa μου τότε η φίλη μου η Ειρήνη, από τη δουλειά που δουλεύαμε μαζί. Και μυρίζουν τέλεια, δεν σας τα δείχνω όμως, είναι γλωσσάκια, απλά σας τα περνάω έτσι όμορφα και ωραία για να τα δείτε. Δεν υπάρχουν πλέον, γι' αυτό τα ξεπερνάμε. Πάμε στη MAC και στα matte κραγιόν που έχει η MAC. Λοιπόν, εγώ έχω την απόχρωση Matte Scene. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι αρκετά σκούρα. Είναι αυτή εδώ, όπως βλέπετε. Δεν τα λατρεύω αυτή τη σειρά, δεν μου αρέσει καθόλου, γι' αυτό έχω και πάρα πολύ λίγα. Αν και έχω ακούσει για τα Velvet, δηλαδή αυτά που είναι... δεν είναι matte, ότι είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Και όντως το πιστεύω, γιατί εγώ έχω το Hug Me που μου το έχει πάρει το αγόρι μου. Και είναι γυαλιστερό και πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Δηλαδή αν το βάζεις σε νύφη το Hug Me, έχει, είναι ενυδατικό, είναι ωραία η απόχρωσή του. Και δεν χωρίζει, ενώ τα matte αυτά η σειρά δεν μου αρέσει καθόλου γιατί ξεραίνει τα χείλη. Λοιπόν, και έχω αυτό το συλλεκτικό της Miley Cyrus ήταν τότε, και είναι το Viva Glam, ένα πορτοκαλό κόκκινο τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραία η απόχρωση, αλλά okay, δεν μου αρέσει σαν απόδοση το κραγιόν, γι' αυτό έχω και τόσα λίγα. Πιο πολύ μου αρέσουν τα περιγράμματα, δηλαδή τα μολύβια που έχει η MAC. Τα χρησιμοποιούσα ειδικά παλαιότερα λίγο περισσότερο σε σχέση με τώρα. Αλλά okay, είναι πάρα πολύ ωραία και εντάξει, αξίζουν τα λεφτά τους, θέλω. Από MAC επίσης έχω και ένα απλό γλωσσάκι, το οποίο είναι διάφανο, lip gloss λέγεται. Μπορείτε να κάνετε με αυτό trends τύπου που κάνουμε στα μάτια σαν gloss σκιά. Εγώ με αυτό το είχα κάνει ένα μακιγιάζ που είχα ανεβάσει. Διάφορα τέτοια tricks, ρε παιδί μου, μπορείτε να βάλετε στα μάγουλα για να φαίνεται πιο λαμπερά, όχι για να βγείτε έξω, τύπου για καμιά φωτογράφηση, γιατί μετά κολλάει αυτό, έχει κολλώδη υφή. Συνεχίζω με We Makeup και έχω από τη σειρά της Gio Drevel το 103 το καιρός και το χρόνος, το 102. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι velvet. Δεν θα έλεγα ότι είναι τα πιο σταθερά κραγιόν του κόσμου. Λοιπόν, αυτό είναι το beige της. Έχουν πάρα πολύ ωραίο επίσης packaging. Μπορεί να τα προλαβαίνετε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη αν τα έχουν ακόμα.
γιατί νομίζω ήταν συλλεκτική συλλογή. Και αυτό που μοιάζει πάρα πολύ με το άλλο, το κόκκινο της MAC που σας έδειξα, απλά αυτό είναι velvet, ο καιρός, το καιρός, το κραγιό. Αυτά τα δύο έχω από We Makeup. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, δηλαδή θα έπαιρνα και άλλο, και άλλη απόχρωση. Ούτως ή άλλως είναι στα επόμενα πλάνα μου. Συνεχίζω με Aiden, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε την εταιρεία, δεν είναι τόσο διάσημη όσο άλλες, ας πούμε, που λέμε Maybelline, NYX και έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να τη βρείτε και στο ίντερνετ, θα σας βάλω από κάτω περιγραφή. Και έχουμε το νούμερο 26 που είναι αυτό εδώ πέρα, ένα πολύ ωραίο μουβάκι, σκούρο βέβαια, πιο σκούρο από εκείνο που σας είχα δείξει πριν, αλλά έτσι πολύ ιδιαίτερο, ματζέντα, εγώ το λέω αυτό το χρώμα, δεν ξέρω εσείς πως το λέτε. Βασικά νομίζω το ματζέντα έχει λίγο πιο ροζ μέσα. Λοιπόν, και το νούμερο 9, που είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φούξο κόκκινο. Καταλάβετε τώρα τι εννοώ φούξο κόκκινο. Δεν είναι ούτε κόκκινο, ούτε φούξο. Είναι αυτό το ενδιάμεσο, πολύ ωραίο, ιδιαίτερη απόχρωση. Και ένα περίεργο μπέζ επίσης, το συγκεκριμένο είναι το νούμερο 15, είναι ένα γκρι μπέζ εδώ μιλάμε. Μοιάζει σαν να είναι του δέρματός μου, αλλά δεν είναι τόσο από κοντά. Ναι, βγαίνει πάρα πολύ ωραία στα χείλια, παιδιά, τέλεια σταθερότητα τα κραγιόν, τέλεια σταθερότητα και πάρα πολύ οικονομικά. Μπείτε λίγο στο site της Aiden να τα τσεκάρετε, παιδιά, έχουν εκπληκτικά πράγματα, εκπληκτικά κραγιόν και πολύ οικονομικά, αξίζουν τα λεφτά τους άπειρα. Συνεχίζω με ένα και μοναδικό που έχω, είναι από Golden Rose η απόχρωση 09, το πιο τέλειο κόκκινο για μένα και το πιο σταθερό, δεν έχω βρει πιο ωραίο κόκκινο, δείτε τι ωραίο που είναι. 09 παιδιά, Golden Rose, πάνθινο επίσης πάνθινο. Όταν θέλω να βάλω κόκκινο, ξέρω ότι αυτό θα με σώσει σε όλο το βράδυ, παιδιά. Τέλειο. Και επίσης με ένα και μοναδικό που συνεχίζω, της Wycon. Το έχω ξαναπάρει κιόλας, αυτό δεύτερη φορά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η απόχρωση. 82 είναι η απόχρωσή του. Ένα πολύ ωραίο καφέ. Το συγκεκριμένο είναι έτσι λίγο πιο υδαρό, δηλαδή κάνει κάποια κενάκια, αλλά αν το περάσει δύο φορές, στρώνει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι τόσο σταθερό, η αλήθεια είναι, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία απόδοση στα χείλη. Αυτά, ξεκάθαρα πράγματα. Συνεχίζω με την αγαπημένη Anastasia Beverly Hills και έχω αυτό εδώ το kit, το οποίο είναι ένα σετάκι που δεν υπάρχει δυστυχώς, παιδιά, θα σας το δείξω έτσι από πάνω. Είναι το Metallic Liquid Set, παιδιά, είναι matte liquid χριστουγεννιάτικα full κραγιονάκια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, αλλά τα λατρεύω. Δεν σας τα βάζω ούτε από κάτω, έτσι απλά ήθελα να σας τα δείξω. Ακόμα στη συσκευασία τους τα έχω, έτσι το βλέπετε. Γενικά η Anastasia Beverly Hills, πραγματικά ό,τι έχω πάρει με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά που να πω ότι δεν άξιζε, τίποτα. Όλα ήταν τέλεια, ό,τι έχω πάρει, πραγματικά. Επίσης έχω ένα άλλο σετάκι από Anastasia Beverly Hills, το οποίο το έχω βγάλει βέβαια από το πακέτο του. Είναι όλα αυτά τα nude κραγιόν. Εννοείται θα τα βρείτε κι εσείς σαν σετάκι, υπάρχει ακόμα, εννοείται. Οπότε δεν σας λέω μεμονωμένα τα χρώματα, γιατί δεν νομίζω ότι τα πουλάνε κιόλας. Σας τα βάζω εδώ πέρα σε μια σειρά να τα βλέπετε. Beige, full beige, πορτοκαλίζει βέβαια λίγο. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν σαν το δέρμα μου, έτσι. Μετά έχουμε άλλο ένα μπεζο πορτοκαλί, αυτό είναι ακόμη πιο πορτοκαλί. Αυτό είναι σωμόν βασικά. Βλέπετε τη διαφορά. Κρατάνε full όμως. Μην τα φοβηθείτε καθόλου. Ένα πιο σκούρο καφέ. Τέλειο. Ειδικά συνδυαστικά και με τα δύο βασικά μπορείς να το κάνεις τέλειο συνδυασμό. Και μετά έχουμε κάτι που δεν μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι matte. Είναι μεταλλικό matte, εγώ δεν τα φοράω αυτά. Αλλά μπορείς να το βάλεις πάρα πολύ ωραία για σκιά αυτό. Γιατί ματάρει και φαίνεται έτσι. Φαίνεται πολύ ωραίο στο χέρι μου, αλλά δεν θα μπορούσα να το φορέσω για κραγιόν, ας πούμε, αυτό τώρα. Το βλέπετε πως ειρηδίζει. Και ένα γλωσσάκι είχε μέσα η σειρά, το οποίο λαμποκοπάει. Πολύ ωραίο γλωσ. Άνετα το βάζεις και μόνο του δηλαδή. Είναι μπεζοχρυσό τέτοιο, μπεζοχρυσορόζ. Και πάμε στη Huda την Beauty μου που την αγαπώ πάρα πολύ. Πραγματικά επίσης δεν έχω πάρει προϊόν που να πω ότι δεν άξιζε. Ίσως λίγο το eyeliner της να με τρέλανε, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πω ότι δεν άξιζε. Ήταν καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, σειρά πάλι,
Εδώ έχει όλα τις τα nude. Έχουμε την απόχρωση crush, girlfriend, wifey που είναι η αγαπημένη μου, sugar mama. Λοιπόν, πάμε λίγο να τις δούμε και πόσο ωραία στρώνουνε. Και αυτά είναι πάρα πολύ ενυδατικά και μετά γίνονται matte. Αλλά δεν σταματάει η ενυδάτωση, αλλά μένει εκεί, το κραγιόν μένει εκεί. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε Sugar Mama πρώτα. Ένα πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει και καραμέλα, παιδιά. Όλα τα κραγιόν της μυρίζουν απίστευτα. Έχω crush. Πορτοκαλό μπέζι είναι αυτό. Crush. Να το και το crush. Wifey. Πρέπει να... παίζει να μην έχει μέσα, να ξέρετε αυτό βέβαια. Δεν ξέρω τι θα σας δείξω εδώ. Α, έχει κάτι. Το έχω τελειώσει. Είναι αυτό εδώ. Και τέλος, girlfriend. No boyfriend, no problem. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το girlfriend. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Όλη σειρά, δεν μπορώ. Αν υπάρχει ακόμα, πάρτε την. Ή αλλιώς μπορείτε να τα πάρετε και μεμονωμένα τα κραγιονάκια. Και όποιος σας αρέσει το wifey, πάρτε το πάντως. Πάρα πολύ ωραίο. Ταιριάζει με όλα. Δεν έχω κάνει ποτέ μακιγιάζ που να μην δεν ταιριάζει το wifey. Πραγματικά, γι' αυτό τελείωσε το καημένο. Είναι πραγματικά από τα μόνα κραγιόν που μου κάνουν τόσο ωραία τα χείλη. Δηλαδή, τα χείλη μου πάντα φαίνονται λες και έχω κάνει αλουρονικό. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Ωραίο, ωραίο η αλουρονικό όμως. Και φυσικά έχω αυτά εδώ τα τέλεια package, τα οποία δεν πρόκειται να πετάξω ποτέ, που έχουν το μολυβάκι, το γλωσσάκι και το ματ. Έχω την απόχρωση εδώ πέρα bombshell, μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση πορτοκαλό, τέτοια είναι αυτή. Είναι αυτή εδώ. Βλέπετε, ακόμη και από αυτό διαφέρει, δηλαδή παρόλο που μοιάζουν αρκετά, διαφέρει. Και το γλωσσάκι του είναι πάρα πολύ ωραίο, το μολύβι δεν σας το δείχνω, εντάξει είναι η ίδια απόχρωση με τον bombshell το κραγιόν. Το gloss του βέβαια είναι περίεργο, θα σας δείξω τι εννοώ με τη λέξη περίεργο. Δείτε το λίγο, είναι χρυσό. Πού θα βάλω Μαρί Χούντα εγώ χρυσό κραγιόν, gloss. Να λίγο αυτό με τα gloss, όταν είναι τόσο pigment της, όταν είναι τόσο pigment, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να το φορέσω εγώ, σαν καλίνα. Πάντως είναι τέλεια συσκευασία και έχω και fox συσκευασία ίδια. Εδώ μέσα λείπει το κραγιόν, δεν ξέρω που το έχω βάλει. Ένα fox ήταν, σαν αυτό που φοράω περίπου στα χείλια. Βασικά σαν την απόχρωση την εξωτερική που έχει. Μπορεί να το έχω χαρίσει κιόλας, γιατί εγώ δεν φοράω πολύ fox. Αλλά έχω το γλωσσάκι του, το οποίο είναι το shameless. Το οποίο είναι ένα χρυσομυγί. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Επίσης δεν ξέρω που θα το βάλω αυτό. Το χρυσομυγί. Γιατί πρασινίζει. Αν το κοιτάξει έτσι πρασινίζει. Αν το κοιτάξει έτσι μπροντοροζίζει. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Το άτιμο. Πολύ μοναδικό. Αυτά έχω από Χούντα λοιπόν. Την προτιμάω εγώ τη Χούντα πολύ, να ξέρετε. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλά πράγματα της. Και εννοείται δεν είναι sponsor προφανώς. Αλλά είναι όλα τέλεια, ένα και ένα. Ειδικά τα κραγιόν αξίζουν full. Θέλεις να πάρεις ένα και καλό κραγιόν, πάρε Χούντα. Όπως βλέπετε, σας ξεκίνησα από τα οικονομικά και σας πάω σιγά σιγά στα υψηλά υψηλά. Γενικά, όταν δεν ξέρω μια εταιρεία, δηλαδή, όχι δεν την ξέρω σαν εταιρεία, δεν έχω πάρει κάτι από εκεί. Προτιμώ να παίρνω σειρές, γιατί είναι έτσι έξυπνο αυτό. Γιατί δοκιμάζεις διάφορα πράγματα από την ίδια σειρά και κρίνεις πόσο καλά σου ταιριάζει και σου αρέσει αυτό. Συνεχίζω με μια ακόμα σειρά που πήρα από τη Νέα Υόρκη και είναι της Pat McGrath. Τα συγκεκριμένα κραγιόν τα είχε πάρα πολύ οικονομικά, παρόλο που η Pat McGrath είναι πανάκριβη. Βέβαια δείτε τι μου πάθανε που ήταν οικονομικά, εκτός από το ότι freezing από έξω, δεν ξέρω γιατί. Έφυγε, ξεκόλλησε το κραγιόν από τον πάτο του. Και είναι πανάκριβα κανονικά, ας πούμε. Δηλαδή, αν σου παθαίνουν κάτι τέτοια, βέβαια εντάξει, δεν υπάρχει η υφή του και η απόδοσή του. Δηλαδή, και μόνο που το ακούμπησα τώρα 3 δευτερόλεπτα, φαίνεται η απόδοσή του. Και είναι ενυδατικό, ματ. Κάνει τα πιο τέλεια χείλια στον κόσμο. Αλλά είναι πανάκριβο. Και μου φεύγει όλη την ώρα, ρε παιδιά, από μέσα. Τι να το κάνω. Είναι αυτές οι τρεις αποχρώσεις αυτές που ήταν μέσα στο σετάκι μου. Έχω την απόχρωση Flesh 3 που είναι η σκούρη απόχρωση. Έχω την απόχρωση Omi που είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Και έχω και την απόχρωση 1995 η οποία είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Αυτά έχω από Charlotte, από Pat McGrath και λέω Charlotte Tilbury. Πώς μου ήρθε η Charlotte. Συνεχίζω από πράγματα που πήρα από τη Νέα Υόρκη, τα οποία δεν θα βρείτε εδώ προφανέστατα. Λοιπόν, Colourpop. Έχουμε απόχρωση Beeper και Times Square.
τέλειες αποχρώσεις, τέλεια matte, super matte, δεν έχω δει πιο matte κραγιόν στη ζωή μου νομίζω, και στεγνώνει σε δευτερόλεπτα. Βέβαια μου στεγνώνει και λίγο τα χείλη ταυτόχρονα, τόσο ματ είναι. Colourpop, έτσι, δεν ξέρω αν το είπα. Εξαιρετικά παρόλα αυτά. Αν ήμουν εκεί τώρα θα είχα πάρει άλλα 50 διαφορετικές αποχρώσεις. Και είναι αυτά τα δύο. Έχουμε την πιο ροζ και την πιο καφέ απόχρωση. Και ματάρουνε full τέρμα, δεν φαντάζεστε πόσο. Αν πάτε ας πούμε Αμερική ή αν θέλετε να πληρώσετε τελωνίο για κάποιο λόγο, μόνοι μου, μπορείτε να πάρετε και τις δύο αποχρώσεις, είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, συνεχίζω με Kylie Cosmetics. Έχω την Bare απόχρωση που είναι αυτή η ροζοτέτια. Επίσης πάρα πολύ ωραία είναι υδατικά κραγιόν. Ματάρουνε, κρατάνε πάρα πολύ. Λερώνουνε βέβαια, να ξέρετε. Ενώ ότι ας πούμε όταν φορούσα μάσκα λέρωναν, ενώ άλλα κραγιόν ας πούμε τα ματίνγκ δεν μου λέρωναν. Και έχω και την Commando την απόχρωση. Λοιπόν, η Commando είναι αυτή και η Bare είναι κάτω. Δείτε τα κιόλας τι ωραία, εδώ τα μπέζο τέτοια μας. Αυτά, δεν μιλάω περισσότερο γιατί δεν ξέρω πού μπορείτε να τα βρείτε. Αυτό. Αν πάτε Αμερική, τα φιλιά μου στη Νέα Υόρκη, να περνάτε όμορφα, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, σε όλη την Αμερική. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Γράψτε μου στα σχόλια ιδέες που έχετε και θέλετε να δείτε από εμένα. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια Κυριακή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.